Δεν ακούγεσαι, Αγγέλη. Καλησπέρα σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωσή μας που σηματοδοτεί την έναρξη της διοίκησης ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Παράλληλα, ανακοινώνουμε την έναρξη της κυκλοφορίας από αύριο 5η, 11 Ιουλίου, των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2013-2014. Επικεφαλής της διοίκησης ποδοσφαίρου είναι ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης και θα ήθελα να προσφωνήσω και τους άλλους παρευρισκόμενους στο πάνελ, τους ανθρώπους πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η προσπάθεια αυτή, ώστε να οδηγηθεί η ομάδα μας στη νέα της εποχή. Δίπλα στον κ. Μελισσανίδη, από δεξιά του, είναι ο κ. Ντούσαν Βάγεβιτς, είναι επικεφαλής του αγωνιστικού τομέα, ως εκτελεστικός διευθυντής, ο κ. Τραϊανός Δέλλας, ο προπονητής της ομάδας μας, ο κ. Νίκος Λιβερόπουλος, τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο κ. Βασίλης Δημητριάδης, υπεύθυνος της λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο κ. Άκης Ζήκος, τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, ο κ. Βασίλης Βορκόκης, ο γνωστός προπονητή. Ακολουθούν τα μέλη της δικούς της Επιτροπής, η κ. Βάγια Βρετάκου και ο κ. Σκότης Παπαγιοργίου. Αριστερά του κ. Μελισσανίδη είναι ο κ. Γιώργος Ρόκας, γενικός διευθυντής, ο κ. Κωνσταντίνος Κοντζάτος, ο πρόεδρος της εργαστεχνικής ΑΕΠ, και τα μέλη της δικούς της Επιτροπής, ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος, ο κ. Ηλίας Λιβάνης, ο κ. Βαγγέλης Ασυραμίδης, ο κ. Γιώργος Σπρέκης και ο κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκης. Απουσιάζουν εκτός Ελλάδος ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου, βρίσκεται στο εξωτερικό γιατί πριν από λίγες μέρες παντρεύτηκε και λήξε χωρίς ταξίδι, του ευχόμαστε ευτυχία, και ο κ. Απόστολος Πλοβασίλης. Πριν πάρει το λόγο του κ. Μελισσανίδης, θα δούμε ένα βίντεο όπου προσπαθήσαμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 5,5 λεπτών να συμπεριλάβουμε στιγμές από 89 χρόνια ιστορίας, γεγονός εξορισμού πολύ δύσκολο, αλλά κυρίως ο στόχος μας είναι να δείξουμε ότι αυτή η ομάδα που γεννήθηκε μέσα από μια απίστευτη τραγωδία, και αναφέρομαι στη μικρή σελίδα καθώς αυτή, πέρασε δύσκολα, μεγαλούργησε, δοξάστηκε και στο σπίτι της, στην Εφλαβέλτια και εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη, έπεσε, αλλά βρίσκει τον τρόπο να αναγεννιέται από τις καταστροφές και να ανεβαίνει ψηλά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Αφού ήταν με πίσω. Η ψυχολογία υπό το μηδέν. Οι συνθήκες δύσκολες, τα όνειρα σταματούν να ζεσταίνουν τις ψυχές. Η ελπίδα απομακρύνεται μαζί με τις αναμνήσεις που μείναν πίσω. Το νέο ξεκίνημα έχει τις δυσκολίες του τελειώματος της προηγούμενης ζωής. Πρόσφυγας παντού, άλλη εντελώς κατάσταση. Τι είναι αλήθεια για ΑΕΚ? Τρία μαγικά γράμματα, ολόκληρη ζωή. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Η αγωνιώδης αναζήτηση μιας νέας κοινωνικής ταυτότητας μέσα στον ελλαδικό χώρο. Η ανάγκη να διατηρηθούν στην Αθήνα οι συλλεκτικοί δεσμοί ανάμεσα στους πρόσφυγες της πόλης. Ο δύσκολος αγώνας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής αποτέλεσαν τα ερεθίσματα για την ίδρυση της ΑΕΚ το 1924. Λίγα χρόνια μετά, η ελπίδα είχε επιστρέψει.
Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, η φλόγα έκυγε για τα καλά. Η παράδοση έμενε ζωντανή και το νέο σπίτι αποτέλεσε την αφετηρία για τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Μέσα από τις αντιξοότητες που βίωναν οι πρόσφυγες, η ΑΕΚ μεγαλούργησε. Οι φιλαθλοί της είναι αυτοί που εκτός από τις καταβολές της διαφοροποιούν την ομάδα από τις υπόλοιπες. Με εθελοντική εργασία δημιούργησαν τη Νέα Φιλαδέλφεια το 1930. Και δύο χρόνια αργότερα η Ένωση έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας έγινε η πρώτη που πανηγύρισε ΔΑΠ. Η πρώτη που στέφθηκε σε διαδοχικά χρόνια πρωταθλήτρια. Είναι η στιγμή που μία άλλη καταστροφή. Αυτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έρχεται να διακόψει την κυριαρχία της Wunder Team, της ομάδας θαύμα που είχε η ΑΕΚ. Τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν δύσκολα. Η Ελλάδα μας χτιζόταν. Η ΑΕΚ είχε να κατακτήσει πρωτάθλημα από το 1940. Το 1962 τα έργα στη Νέα Φιλαδέλφεια γίνονταν και πάλι με εθελοντική εργασία. Και ο κόσμος μας ήταν υπερήφανος που μετέτρεπε το δικό του σπίτι στο ομορφότερο και πιο σύγχρονο της Ελλάδας. Ένα χρόνο μετά η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ενδυναμώθηκε με μεγάλους παίκτες, έγραψε τις πρώτες ευρωπαϊκές επιτυχίες με τη Ρεάλ, την Ίντερ και την πρόκριση στους 8 του κυπέλλου πρωταθλητριών. Τη δεκαετία του 70 τα έργα στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας ολοκληρώνονται. Είναι η χρυσή εποχή της απόλυτης κυριαρχίας. Η Ευρώπη υποκλίνεται στη βασίλισσα της Ελλάδας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με την κατάκτηση του ΝΤΑΜ και δύο διαδοχικών πρωταθλημάτων. Είναι ο καιρός που η σκεπαστή μπαίνει στη ζωή μας. Τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του 80 δεν είναι ικανά να κάψουν το σθένος των φίλων της ΑΕΚ. Η επιστροφή στο ναό μετά από τη διετή απουσία μακριά του σηματοδοτεί και την έναρξη της αντεπίθεσης. Η οκταετία που ακολουθεί καθιερώνει την Ένωση ως την καλύτερη ομάδα της χώρας, με τον πανηγυρισμό τριών διαδοχικών τίτλων και την παρουσία στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης. Απρίλιος 2013. Η καταστροφή χτυπάει και πάλι την πόρτα μας. 10 χρόνια μετά το γκρέμισμα της Νέας Φιλαδέλφειας, μία άλλου είδους καταστροφή μαυρίζει τις ψυχές των αϊτζίδων. Το χαμόγελο σβήνει, το μυαλό παρασύρεται στο πουθενά. Η καρδιά σταματά να χτυπά. Εκεί που όλα δείχνουν χαμένα, εκεί που η σιωπή δημιουργεί τόσο εκοφαντικό θόρυβο, είναι η ώρα της αναγέννησης, της επιστροφής, της κατάκτησης. Το 2014 συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση της ΑΕΚ. Ο χρόνος θα μετρά αντίστροφα για να ξαναβούμε σπίτι μας. Η Ένωση, το απαραίτητο συστατικό επιτυχίας ιστορικά για την ομάδα μας, έχει κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Και τα όνειρα συσπληρώνουν και συντροφεύουν τους εκατομμύρια πιστούς της. Μέσα από τις τάχτες, κάτι πιο λαμπερό, πιο δυνατό ξαναγεννιέται. Γιατί... Η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα. Και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην επίσημη έναρξη της διοίκησης του τμήματος ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα της ομάδας μας, που το καταλαβαίνετε όλοι, είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα. Είναι ένα ξεκίνημα πολύ δύσκολο, ένα ξεκίνημα από το μηδέν, ένα ξεκίνημα, ας μην το ξεχνάμε αυτό, με την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από τη μία υπάρχει η πίκρα για αυτή την εξέλιξη. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας φιλάθλος της ΑΕΚ και εδώ όσοι βλέπετε να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια είναι πρώτα απ' όλα οπαδοί αυτής της ομάδος που να δηλώνει ευχαριστημένος με αυτή την οδυνηρή κατάληξη της απαραίτητης όμως αυτοκάθαρσης. Για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να αποφεύγουμε τις παρεξηγήσεις
που κάποιοι σκόπιμα προσπαθούν να δημιουργήσουν. Διάβασα για παράδειγμα στον τύπο επώνυμες δηλώσεις και αναλύσεις για τον Μελισσανίδη, που πήρε τσάμπα την ΑΕΚ, περιμένοντας να πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σέβομαι όλες τις απόψεις και είναι δικαίωμα του καθενός να γράφει και να λέει οτιδήποτε. Αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι κανένας Μελισσανίδης δεν πήρε καμία ΑΕΚ. Η δική μας ΑΕΚ είναι τόσο μεγάλη που δεν χρειάζεται ιδιοκτήτες. Η δική μας μεγάλη ΑΕΚ, σε όποια κατηγορία και αν αγωνίζεται, και θα το λέω πάντα αυτό, γεννήθηκε πριν από μας και θα ζει μετά από μας και δεν μπορεί να ανήκει παρά μόνο στον κόσμο της που αποτελεί και την διαχρονική δύναμή της. Οι ιδιοκτήτες και μεγαλομετόχους έχουν μόνο οι εταιρείες, όχι οι ιδέες. Ο Μελισσανίδης βρίσκεται εδώ ανάμεσά σας ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας μαζί με ανθρώπους που αποτελούν τη Διοικούσα Επιτροπή αλλά και τις μεγάλες διαχρονικές προσωπικότητες αυτής της ομάδος που θα ηγηθούν του ποδοσφαιρικού τμήματος και τους γνωρίζετε πολύ καλά με δύο και μόνο στόχους. Ο πρώτος είναι να βοηθήσει ώστε να μην δημιουργηθεί μια ομάδα από το μηδέν σε όλα τα επίπεδα και σε στέρεες βάσεις. Αυτό το νέο ξεκίνημά μας δίνει τη δυνατότητα που δεν είχαμε ούτε στα ανδριαβευτικά χρόνια της δεκαετίας του 90 να γίνουν όλα κατά τρόπο ιδανικό. Είτε μιλάμε για την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος με το βάρος της Ακαδημίας για να στηριχθούμε και πάλι στα δικά μας παιδιά με προτεραιότητα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει το ταλέντο και θα δουλευτεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Είτε μιλάμε για τη δημιουργία μιας ΑΕΚ ενιαίας και δυνατής παντού. Μια ΑΕΚ που θα έχει ως βάση τον κόσμο της και δεν θα εξαρτάται από κανέναν. Μια ΑΕΚ πλήρως αυτοδύναμη, όπως οφείλει να είναι κάθε ομάδα, με τη δική της δυναμική, τη δική της διαδρομή, αλλά και τις δικές ιστορικές καταβολές, που δεν διαθέτει κανένας άλλος σύλλογος σε αυτή τη χώρα. Ακούσαμε πριν από λίγο στο βίντεο τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η ιστορία και οι μεγάλες ομάδες δεν πεθαίνουν. Αντιθέτως, είναι δίπλα μας και μας καθοδηγούν. Γι' αυτό είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Ο δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία του γηπέδου μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δεν είναι απλά ομάδα των προσφύγων. Είναι η ίδια πρόσφυγας, χωρίς σπίτι, καταδικασμένη να ζει στα παραπήγματα. Πρώτος στόχος μας λοιπόν είναι να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί που έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές, εκεί που μεγάλωσαν γενιές και γενιές αεξίδων, εκεί που θέλουμε και επιβάλλεται να διαπαιδαγωγήσουμε τους νέους μας για να φτιάξουμε νέες γενιές. Και θα είναι ένα λαμπρό σπίτι, θα είναι κυριολεκτικά ένα παλάτι. Ένα παλάτι για τον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό. Και το πρώτο πράγμα που θα γίνει με την κατασκευή του γηπέδου είναι το Μουσείο της ΑΕΚ, που εκτός από τα ενθύμια και αξέχαστες στιγμές της ομάδας μας, θα διαθέτει και το πιο λαμπρό Μουσείο του Προσφυγικού Πολιτισμού, για να τιμήσουμε έτσι το διαχρονικό σύνθημα της ομάδας μας, που είναι ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη. Για αυτούς τους δύο στόχους μπαίνω εγγυητής και μπροστάρης. Αλλά όπως βλέπετε δεν είμαι μόνος μου. Η δική μας ΑΕΚ δεν είναι one man show. Η δική μας ΑΕΚ δεν ανήκει σε έναν. Η δική μας ΑΕΚ ανήκει σε όλους. Αλίμονο σε όποιον πίστεψε ότι αυτός είναι η ΑΕΚ. Έχω δίπλα μου πολίτες μου συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα. Ανθρώπους που εμπνέονται από αυτό το όραμα. Και όλοι μας έχουμε ανάγκη την έμπνευση, τη συσπήρωση και την ενότητα όλου του κόσμου γύρω από αυτό το όραμα. Οι εποχές της κρίσης απαιτούν κοινή προσπάθεια γιατί γεννούν τις μεγάλες ευκαιρίες. Πρώτο και καθοριστικό σημείο εκκίνησης σε αυτήν την προσπάθεια είναι τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ που δεν τα χρειαζόμαστε προκειμένου να μπουν χρήματα στο ταμείο της ομάδος με κίνητρο τις εντυπωσιακές μεταγραφές και την καλλιέργεια πλασματικού ενθουσιασμού και επικοινωνιακών εντυπώσεων. Είναι η πρώτη φορά που τα εισιτήρια διαρκείας νέας χρονιάς δηλώνουν συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Πρώτο και σημαντικότερο για την κατασκευή του γηπέδου. Το μισό έσοδο από το κάθε εισιτήριο διαρκείας, είτε είναι των 150 ευρώ, είτε είναι των 2.000 ευρώ, θα μπαίνει στο κουμπαρά και στο Ταμείο Ανέργειας του γηπέδου μας. Θα είναι 1.000 ευρώ αυτά που θα εισπράξουν από τα εισιτήρια διαρκείας. Τα 500 στο Ταμείο για το γήπεδο. Ένα γήπεδο
που θα το χτίσουμε όλοι μαζί, όπως οι παππούδες μας, το 1930. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια δεν εξαρτάται από αυτά τα χρήματα. Ούτε θα φτάσουν για τη χρηματοδότηση του έργου. Τα χρήματα θα τα βρούμε μέχρι το τελευταίο ευρώ και θα ξεκινήσουμε σύντομα. Αυτό όμως που μετράει είναι η συμμετοχή, η δυναμική, η συσπήρωση. Είναι να μετρήσουμε επιτέλους τι σημαίνει η ΑΕ και σε πόσους αναφέρεται. Η χειροπιαστή απόδειξη ότι όλοι μαζί υπηρετούμε το μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας, αυτή θα είναι η πρώτη μας απάντηση, η πρώτη μας νίκη. Οι αγωνιστικές επιτυχίες μπορεί να περιμένουν. Η πρώτη αυτή μάχη πρέπει να κερδιθεί από την πρώτη στιγμή. Δεύτερο και επίσης σημαντικό είναι ότι κάθε κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας θα εγγράφεται αυτόματα μέλος ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Το είπα και πριν πολλά χρόνια και θέλω να είμαι συνεπής σε όσα λέω. Η βάση του συλλόγου είναι η μάνα ΑΕΚ και έχουμε πλέον δυνατότητα αυτό να το αποδείξουμε χειροπιαστά, γιατί πλέον δεν υπάρχει καμιά εταιρεία και ξεχωριστά μαγαζιά. Υπάρχει μόνο η ΑΕΚ που ιδρύθηκε και ξεκίνησε την ιστορική της διαδρομή το 24 και όχι το 79. Είναι αδιανόητο μια τόσο μεγάλη ομάδα να εκλέγει τη διοίκηση του ερασιτεχνικού σωματείου από 500 μέλη, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι δείγμα αντιπροσωπευτικό της πλατιάς μάζας ανθρώπων που έχουν ταυτίσει τη ζωή τους με αυτή την ομάδα. Αυτή η προσπάθεια θα πετύχει μόνο αν η βάση της ΑΕΚ γίνει τουλάχιστον 20, 30, 50 χιλιάδων ανθρώπων. Δεν μιλάμε για λαιμοσύνη, για οικονομική ενίσχυση ή για έρανο. Μιλάμε για συμμετοχή, μιλάμε για συσπήρωση, μιλάμε για καταγραφή δυναμικής, όπως συμβαίνει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, οι οποίες δεν απογειώθηκαν από τον πλούσιο ιδιοκτήτη τους, αλλά από τη βάση του κόσμου που είναι το σημείο αναφορά τους. Κανένα πορτοφόλι δεν συντηρεί το μεγαλείο μιας ομάδος. Μόνο η καταγεγραμμένη δυναμική του κόσμου της. Σε αυτόν τον κόσμο απευθύνομαι και σήμερα, χωρίς τον παραμικρό αποκλεισμό ή διαχωρισμό. Και του ζητάω να σταθεί κοντά και να μην λείψει ουδής από τη δεύτερη ιστορική αφετηρία του Συλλόγου μετά το 1924. Κλείνοντας και περιμένοντας τις ερωτήσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν το περίμενα με την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά το παρατηρώ και οφείλω να το σημειώσω. Διαπιστώνω ότι εκτός ΑΕΚ ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το νέο ξεκίνημα. Παρακολουθούν, σχολιάζουν, κριτικάρουν. Κάπου διακρίνω και ένα μικροπανικό. Δεν υπάρχει λόγος να μην ανησυχούν. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι απλώς στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας και υπάρχει μπροστά της πολλής δρόμος. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν πρόκειται να μας χαριστεί, όπως δεν χαρίχθηκε ποτέ στην ιστορία αυτής της ομάδος. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παρακαλέσει, η ΑΕΚ θα απαιτήσει, αλλά όταν θα είναι έτοιμη. Αυτή τη στιγμή το μόνο που διαθέτει η ΑΕΚ είναι οι άνθρωποι που δηλώνουν παρόντες σε αυτή την προσπάθεια σε διοικητικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο. Είναι η ιστορία της και τα τρία γράμματα που την εκπροσωπούν διαχρονικά. Είναι δυνατόν να φοβούνται τόσο πολύ αυτά τα τρία γράμματα? Δεν υπάρχει λόγος. Το σύνθημά μας ερχόμαστε. Όταν επιστρέψουμε και όταν γίνουμε και πάλι ευθέως ανταγωνιστικοί, όπως φαίνεται, εκείνοι το θυμούνται πιο έντονα από εμάς, θα τους ενημερώσω εγώ πρώτος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και περιμένω τις ερωτήσεις. Πότε θα αρχίσουν τα έργα του κυπέδου και κατά δεύτερο λόγο τι εκπλήξεις μπορούν να περιμένουν από εσάς οι κυπρινόμαυροι επιστήμονες? Καταρχήν, για το κύπεδο είπα ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη διαδικασίες. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φτιαχτεί η πλατφόρμα έτσι κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην έχουμε τα γνωστά προβλήματα με το Συμβούλιο Επικρατείας. Από εκπλήξεις δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που είπα προηγουμένως, να φτιάξουμε μια ομάδα νέα, ξεκινήσει τώρα με Έλληνες παίκτες, για να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει η ομάδα πάλι από τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Νταλούτος, στον Αντένα. Καλημέρα σας. Γιατί σε αυτή τη φορά αυτά τα χρόνια, όπως το λέει, τα πέντε που χωρίσετε στην ομάδα, σας βλέπουμε στην κήπεδο, αυτά στην συνέχεια. Είχατε εισιτήριο διαρκείας, είχατε επισήμων, παρακολουθούσατε αυτή την παρακμή της ομάδας. Υπήρχαν στιγμές που σας όρτισαν να αναλάβετε πρωτοβουλίες, και αν ναι, τι σας έκανε να μην πείτε τη διαδικασία αυτή? Κύριε Νταλούκα, το να γυρίζουμε πίσω δεν βγαίνει τίποτα τώρα. Είπαμε ότι κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Οπωσδήποτε παρακολουθώ την ομάδα. Είμαι οπαδός αυτής της ομάδος. Και επόμενο ήταν να πηγαίνω στο γήπεδο και να βλέπω. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω και να πω τι με έκανε και τι δεν με έκανε. Ξεκινάμε από την αρχή. Ξεκινάμε από σήμερα. Αυτή είναι η θέση μας. Κύριε Μισαγρέτη, για να πάμε στο μπροστά, αφού δεν είναι για να το αυτό το γήπεδο, διαβάσαμε για καμπάνες που θα έχουν στα κόλ, διαβάσαμε για τι καρδιωτικά, τι διαφορετικό θα έχει και ποιο είναι το σκεπτικό, το αρχιτεκτονικό, αν υπάρχει αυτή. Το γήπεδο σχεδιάζεται σήμερα και με την ευκαιρία σήμερα έρθει και ο Ιταλός, ο αρχιτέκτονας, και το απόγευμα έχουμε ένα meeting για αυτό το θέμα. Δεν είμαι έτοιμο να σας πω λεπτομέρειες. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Κύριε Παπαδόπουλος από το ΜΕΓΑ. Κύριε Μαγιστανίδη, καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω πόσο φερέγγιο θεωρείται αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις αρχές του, δηλαδή τη Super League, την ΕΠΟ, την ΚΕΠ, και αν προτείνεστε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες, ίσως και με κάποιες άλλες ομάδες, προκειμένου να αλλάξουμε όποια κακό σχήμα να θεωρείτε ότι θα. Είναι νωρίς να απαντήσω σε αυτό. Η ΑΕΚ και φέτος θα παίζει με τον Αετό Βούλας και με την Τριγλία. Σε δύο χρόνια που θα είμαστε μεγάλη κατηγορία, να μου κάνετε τότε στην ερώτηση. Αν σε όλα αυτά που περιγράψατε το νέο ξεκίνημα, αν και ποια αφορμή πρόκειται το κλίμα, δεν ακούω, δεν σας άκουσα. Θέλω να ρωτήσω, αν σε αυτό το νέο ξεκίνημα που περιγράψατε, αν θα έχουμε συμμετοχή και ποια θα είναι αυτή μέχρι το 2004, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε. Οπωσδήποτε. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία βοηθάνε αυτή την προσπάθεια. Θα έρθει η στιγμή που όταν θα μιλήσουμε για το γήπεδο θα ανακοινώσουμε και τα ονόματα. Άλλωστε είναι γνωστά και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πόλης και πολλοί άνθρωποι. Και εντάξει, μην λέω ονόματα τώρα. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, που ας μην ξεχνάμε ότι όλη η προσπάθεια θα γίνει για να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Το γήπεδο και μια καινούργια νέα ομάδα. Άρα μόνο στο γήπεδο θα γίνει όμως. Εγώ την προσπάθεια και τη βοήθεια από όλους τη θέλω μόνο για το γήπεδο. Για τίποτα άλλο. Ο κύριος Αντωνίνεας από την ΕΡΤ. Καλημέρα. Τόσα χρόνια ακούμε για γήπεδο του Νέου Φιλαδέλφεια και γήπεδο Βεμπλέ. Αναφερθήκατε κι εσείς σε μια φόρμουλα που θέλετε να διαμορφώσετε έτσι ώστε να ξεπεραστούν λοιπόν εμπόδια με μελλοντικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εσείς έχετε καταλήξει αν η γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να γίνει με ήπιες εμπορικές κρίσεις, όσο διαφορετικό και αν το δωματίζεις, ή αν κάποια στιγμή θα εξεταστεί ένας άλλος να συναντήσετε αν είσαι σχεδιά. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα από ό,τι είχαμε. Να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Εγώ δεν θέλω καμία εμπορική χρήση, δεν θέλω ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε Selfridges. Θέλουμε ένα γήπεδο αγωνιστικό, μόνο για να παίζει η ομάδα μας εκεί, τίποτα άλλο. Καμία εμπορική χρήση. Ό,τι λέει ο νόμος και ό,τι λένε οι κανονισμοί. Τίποτα άλλο. Αυτό το γήπεδο που είχαμε, αυτό θέλουμε να ξαναχτίσουμε.
μυαλό σας, αρκούν τα σπάτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα σπάτα. Αν τα σπάτα δεν μας χωρέσουν, θα το δούμε στον καιρό. Μην τρελαινόμαστε, δεν έχουμε γήπεδο. Μιλάμε για αθλητικό κέντρο, ας φτιάξουμε το γήπεδο μας πρώτα και μετά. Ο κ. Μιχαηλίδης. Μερίδας των ίδιων των οπαδών της. Εσείς, ως εγγυητής που είπατε πριν, σκοπεύετε να κάνετε κάτι ούτως ώστε αυτό να μην επανοληθεί στο καινούριο ΑΕΚ, δηλαδή να έχουμε και καινούριους οπαδούς. Τι κάνετε ζημιά στον οπαδό? Το πιστεύω και το εύχομαι και θα προσπαθήσω και νομίζω θα βρούμε τον τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος αγαπάει και αυτά τα παιδιά. Με σωστή καθοδήγηση νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει τέτοια προβλήματα από εδώ και πέρα. Ο κ. Κατσιλιάρης, από το Ριζοσπάστη. Κ. Μελισσαλίδη, είπατε αναφερθήκατε προηγουμένως στο γήπεδο και είπατε ότι είναι το σχεδιασμό. Ήθελα να ρωτήσω, εάν ξέρετε αυτή τη στιγμή το γήπεδο ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ, το σχεδιασμό που κάνετε παραμένει η ιδιοκτήτηση ερασιτεχνική ΑΕΚ, υπάρχει κάτι άλλο, γιατί έχω διαβάσει διάφορα για κάποια εταιρεία που υποκούνται βάση. Έχει καταληφθεί αυτό ή το σχεδιασμό? Ό,τι και να γίνει και όποιος να είναι και ο σχεδιασμός, πάντα θα ξέρετε ότι αυτό που θα φτιαχτεί θα ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η ερασιτεχνική ΑΕΚ από τον κανονισμό της δεν μπορεί να φτιάχνει γήπεδα, θα δημιουργηθεί μια εταιρεία. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι το γήπεδο θα ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αλλιώτηση. Κύριε Μελισσαλίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι πιο προχωρήμα. Αν για κάποιο λόγο, επειδή υπάρχει μια ρευστότητα κυβερνητική, είτε αλλάξουν οι κυβερνήσεις, είτε η χώρα καταρρεύσει, είτε. Δεν μπορείς να κατασκευαστεί το γήπεδο ή δεν πάρει την άλλη από τους κυβερνώντες. Υπάρχει πλάν B, εναλλακτικό σχέδιο, ή θα καταλήξετε την προσπάθεια? Όχι, δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο και το γήπεδο θα γίνει. Όχι, το ρωτώ, προσέξτε. Και σας απαντάω. Ρωτάω για έναν άλλο λόγο, γιατί το Παναθηναϊκός ξεκίνησε να κατασκευάσει γήπεδο και υποτίθεται ότι ήταν έτοιμο το 2008-2019. Πήγε 2013 και το έχουν καταλήξει τελείως. Αυτό λέω. Δεν είπα τίποτα άλλο. Σας είπα ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πλάνο να είμαστε έτοιμοι για να μην σταματήσει τίποτε. Άλλωστε είπα και προηγουμένως ότι δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε. Ένα απλό γήπεδο. Εκεί που είχαμε, αυτό θέλουμε να φτιάξουμε. Μόνο που θα είναι καινούριο. Τίποτα άλλο. Κύριε Μελισσαλίδη, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με τον ΟΠΑΠ και αν εσείς κάνατε την ερώτηση αν υπάρχει ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της ενασχόλησης σας με την ΑΕΚ και του ΟΠΑΠ και αν υπάρχει κάποια απάντηση κάποιο νεότερο σχετικά με αυτό. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Όταν θα κάνω την press conference του ΟΠΑΠ, να έρθετε να με ρωτήσετε. Εδώ μιλάμε μόνο για την ΑΕΚ. Ας τον ΟΠΑΠ. Ο κύριος Όμοβλου. Κύριε Μελισσαλίδη, αναφερθήκατε στη σημασία ανάπτυξης των Ακαδημιών. Ίσως στο πλάνο σας είναι και αυτά πιο άμεσα, μια πιο άμεση προτεραιότητα. Οι Ακαδημίες της ΑΕΚ είναι σε ένα πολύ δύσκολο επίπεδο, όπως είπατε, και σκεφτείτε την πρόσκληση από τον Πριονέρη μέχρι το Καμαδρίδη. Έχετε ξεκαθαρίσει το πλάνο, θα φιλοξενούνται στα σπάρτα, θα είναι έτοιμα τα σπάρτα, θα φιλοξενήσουν? Το δουλεύει η ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με τις ακαδημίες. Θα είμαστε έτοιμοι. Κοιτάμε και το θέμα των σπατών να φτιάξουμε ένα καινούριο γήπεδο. Αλλά κοιτάμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Πάντως θα υπάρχουν προδιαγραφές ώστε οι ακαδημίες να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θέλουμε. Το όνομά σας, στη συνεργασία που είχατε με τη δημοτική και τι αδέρφειε, υπάρχει προοπτική να βοηθήσουν? Γιατί το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε πολλά ότι θα βοηθούσαν, θα γινόταν κάτι, τελικά δεν είχε γίνει. Αλλά τώρα δεν το ξέρω. Όταν θα είμαστε έτοιμοι με πλάνα και με σχέδια, θα ζητήσουμε να δούμε όλο το δημοτικό συμβούλιο και να του αναπτύξουμε το project το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω πολύ σύντομα. Τον επόμενο χρόνο θα επισκεφτούμε το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας να ενημερώσουμε όλες τις παρατάξεις και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
και θέλω να πιστεύω και από τα μηνύματα που παίρνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σύμφωνοι ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ερήμωσε η Νέα Φιλαδέλφεια. Εμείς θέλουμε να ξαναδώσουμε ζωή και θέλουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο που να μην είναι 2 ώρες κάθε Κυριακή, ένα γήπεδο που να δώσει ζωή 7 ημέρες τη βδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε περίπτωση που η ομάδα δεν καταφέρει να ανέβει στην πρώτη εθνική τα 2 πρώτα χρόνια, έτσι όπως είναι συνδυασμένο, αλλά από ποδόσφαιρο είναι τα πάντα μπορεί να γίνει. Και αυτό έχει μετά από 4-5-6 χρόνια. Έχετε κάποιο εναλλακτικό πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό για τη δόμηση της ΑΕΚ? Άμα βγούμε σε 6 χρόνια, σε 6 χρόνια. Τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά... Θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο το 2015 η ΑΕΚ να είναι στην πρώτη εθνική και να γίνουν όλα αυτά τα οποία. Όχι, δεν έχει. Το γήπεδο, σας είπαμε, ότι βαδίζουμε να προχωρήσουμε. Και θέλουμε να πιστεύουμε και ευελπιστούμε. Είπα από την αρχή ότι δεν είναι εύκολα, αλλά σε 2 χρόνια θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε στην ΑΕθνική. Δεν διανοούμε ότι δεν μπορεί να είμαστε. Πολύ κουφό το ακούω αυτό που μου λέτε. Ο κ. Σταραλής. Καταρχήν πρέπει να πω για μια ακόμη φορά ότι δεν έχω περιβάλλον. Ό,τι έχω να πω το λέω εγώ. Και ξαναλέω ότι δεν θέλω να γυρίζω πίσω, αλλά θέλω να το πω και ευθέως και δεν έχω να αποβηθώ. Η ΑΕΚ είχε τέτοια ανοίγματα που νομίζω ότι οποιοδήποτε επιχειρηματίας θα ήταν δύσκολο να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα με το σκεπτικό πάντα και στο μυαλό ότι πρέπει να φτιαχτεί και το γήπεδο. Είναι λυπηρό που η ομάδα έπεσε στη γάμα κατηγορία. Αλλά πένθος, θέλω να πιστεύω. Πένθος. Ορίστε. Πένθος. Ναι, όχι πένθος. Ναι, πένθος. Πένθος. Αλλά μην γυρίζουμε εκεί. Κάνουμε ξεκίνημα για να φτιάξουμε την ΑΕΚ. Για να φτιάξουμε την ΑΕΚ έτσι όπως τη θέλουμε όλοι. Άρα μιλάτε προφανώς για αριθμούς πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που ακούγαμε τις γύρω στα 20. Δεν μπήκα τώρα, ούτε λογιστής είμαι, ούτε μπήκα στα νούμερα. Δεν ασχολήθηκα τώρα. Άκουγα πολλά κι εγώ. Δεν μπήκα καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολήθηκα. Βάλαμε χ, τελειώσαμε, γύρισε σελίδα. Τέλος. Τι να κάνουμε, να γυρίζουμε πίσω και να λέμε τώρα να κλαίμε τον νεκρό, δεν λέει τίποτα. Καινούρια ρώτηστε. Με τα παλιά δεν βγαίνει τίποτα. Διχόνια βάζουμε μόνο. Ο κ. Νταλούκας. Κ. Μελισσανίδη, επειδή πάνω απ' όλα είστε και φύλακτος και παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, επειδή με ρώτησε η ΑΕΚ το τελευταίο πρωτάθλημα. Το μάθημα που παίζετε δίπλα σας έπαιξε και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε ό,τι αφορά την ομάδα που θα δούμε τώρα, φέτος και τα επόμενα 2 χρόνια, εκεί που θα παίζει, σκοπό σας είναι να πάρει απλά το πρωτάθλημα ή να βλέπετε και καλή μπάλα? Γιατί είπαμε ότι η μπάλα απλά έχει και φύλλα του. Και κατά δεύτερο λόγο, με τα εισιτήρια διαρκείας, έχετε κάποιον αριθμό στο μυαλό σας που θα θέλει να δείτε πόσο κόσμο περιμένετε στο γήπεδο? Να σας πω, καταρχήν, δεν μπορώ να ξέρω τι διαρκεία θα πάρει ο κόσμος. Είπαμε, αυτό θα το δούμε εν καιρό, τώρα, τις επόμενες μέρες. Για την ομάδα που θέλουμε να φτιάξουμε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να φτιάξω μια ομάδα να πάρω το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία και εγώ να παίξω θα το πάρουμε, τρόπος του λέει. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα με προοπτική και με μέλλον, ώστε όταν ανέβουμε στην Α Εθνική να έχουμε τη βάση και τις υποδομές να είμαστε έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αν τον πετύχουμε ή όχι, δεν το ξέρω. Όλοι θα κρυθούμε. Και εγώ και οι κύριοι που είναι δεξιά και οι κύριοι που είναι αριστερά. Το όνομά σας, παρακαλώ, και το μέσο σας. Πραγμά, σας ευχαριστώ. Κύριε Μητσανίδη, το παλιό γήπεδο που εμπερνίστηκε ήταν το δικό σου κόμμα. Το καινούριο έχει όμως μια σημαντικό σχέση. Ποια είναι η σημαντικότητα? Το ιδρυτικό όνομα του γηπέδου θα είναι Αγιά Σοφιά. Το ιδρυτικό. Τώρα, το εμπορικό όνομα είναι κάτι άλλο. Το κοιτάμε, θα το δούμε.
δύο φορές ότι θέλετε να φτιάξετε το γήπεδο όπως ήταν, χωρίς εμπορικούς χώρους, σούπερ μάρκετ κλπ. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν όλα αυτά που οραματίζεστε, είτε είναι αυτά που μου βγήκατε και με τον τύπο, ή αυτά που είπατε εσείς λιγότερα ή περισσότερα, πώς θα βγουν, με τι χρήματα θα βγουν με βάση το σχεδιασμό που έχετε κάνει. Όταν θα κάνουμε την παρουσίαση για το γήπεδο, να έρθετε και να μας ρωτήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα προσφέρω. Να σας ενημερώσω ότι στο φάκελο που έχετε στα χέρια σας υπάρχουν αναλυτικά σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε και οι πληροφορίες για τα εστία διαρκείας και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Όπως επίσης και αρκετό υλικό με τα μηνύματά μας που βλέπετε έξω στους χώρους σε ηλεκτρονική μορφή επίσης. Θα ήθελα να παρακαλέσω οι κάμερες. Δεν επιτρέπεται να ανέβουν πάνω. Θα πρέπει να περιμένετε έξω ή στον χώρο αυτό ή έξω. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες δηλώσεις έξω ακριβώς από την αίθουσα. Και μπορούμε να περάσουμε πάλι.